Μόνοι... Ε, ε, σε άτυπο την ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, εξελίχθηκαν οι διακαναλικέ συνεντεύξεις που παραχώρησαν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Οι τοποθετήσει των δύο πολιτικών ηγετών εξελίχθηκαν σε μετοπική σύγκρουση εν ώψη των εκλογών τη 25η Ιουνίου. Ε. Μεταξύ των θεμάτων που αποτέλεσαν σημείο αντιπαράθεση είναι το μεταναστευτικό, μετά και την τραγωδία ανοιχτά τη πύλου επιλέγει για ακόμα μια φορά να στοχοποιεί το λιμενικό και δεν βρίσκει ούτε μια λέξη να πει για τους διακινητές τα άθλια αυτά υποκείμενα τα οποία τελικά είναι και υπεύθυνοι για τον θάνατο τόσων πολλών ανθρώπων το λιμενικό καθόλου τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης και επί δικών του ημερών καταβάλει μια πάρα πολύ σημαντική Προσπάθεια έχει σώσει και επί δικών μα ημερών δεκάδε χιλιάδε ανθρώπου από την θάλασσα. Πάντα θα προστρέχει όταν υπάρχει κίνδυνο απώλειας ανθρώπινη ζωή. Και κάτι τελευταίο, ω προ την φερόμενη ευαισθησία του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα, αυτή την επίκληση του ανθρωπισμού, δεν είδα να υπάρχει πολλή ανθρωπισμό στο κολαστήριο τη Μόρια. Εγώ είμαι ο τελευταίο που θα επιρρύψω ευθύνε στο ελληνικό λιμενικό σώμα. Είναι τα ίδια παιδιά, οι ίδιοι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, που επί των ημερών μας σώσανε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Είχαν άλλο επιχειρησιακό σχεδιασμό όμως. Δεν είχαν επιχειρησιακό σχεδιασμό ούτε την αποτροπή, ούτε την δυνατότητα να έχεις στα χέρια σου επί πάρα πολλέ ημέρε ανθρώπινες ζωές να κινδυνεύουν και να μην παρεμβαίνει. Αν λοιπόν υπάρχουν ευθύνε, αυτέ οι ευθύνε αφορούν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την ηγεσία, την ηγεσία του λιμενικού σώματο, τον νυν υπηρεσιακό υπουργό που ήταν μέχρι χθε ο αρχηγός του λιμενικού σώματο σε μια τετραετία διορισμένο από τον κύριο Μητσοτάκη, και αν υπάρχουν ευθύνε τραγικέ που αφορούν τον ανθρωπισμό και τον πολιτισμό μα, αυτέ οι ευθύνε υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι ο κ. Μητσοτάκης ακολουθεί μια πολιτική εναρμονισμένη με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο θέμα αντιπαράθεσης ήταν οι βουλευτές της μουσουλμανικής μειονότητας της Τράκης. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως προτεραιότητά του είναι η αύξηση των μισθών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ανακοίνωσε πως ένα από τα πρώτα νομοσχέδια μετά την επανεκλογή του θα αφορά την επιστροφή της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΦ στο δημόσιο και τόνισε πως θα ασχοληθεί προσωπικά με το ΕΣΥ. Από την πλευρά του, ο Αλέξη Τσίπρα σημείωσε πω το διακύβευμα τη κάλπης είναι αν θα έχουμε κυβέρνηση ή ένα ανεξέλεκτο καθεστώ, όπω είπε, χωρί αντιστάσει και έκανε λόγο για κίνδυνο ορμπανοποίηση τη χώρα.